Κύριε Οικονόμου, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον αρμόδιο τομέαρχη σε θέματα υγείας. Κύριε Οικονόμου, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤΕΝΑ. Έχει ξεσπάσει μεγάλη αντιπαράθεση. Και για την υγεία. Και για τη δημόσια. Δεν είπα για την υγεία μόνο, και για τη δημόσια και υγεία. Και για τη δημόσια υγεία, κύριε Παλωμενάκη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Άκουσα χθες τον κύριο Τσακαλώτο που έκανε μια διαφορετική τοποθέτηση. Μπορεί να είχε και λίγο χιούμορ η δική του εκδοχή. Και είπε ότι εγώ λέει να είμαι καλόπιστος απέναντι στις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Και να πούμε ότι αυτό που συζητάει για την, δημόσια υγεία. Συγγνώμη τώρα, έχω. Δεν ξέρω τι άκουσες, γιατί εγώ ήμουν στο. Μπέρδεψα τη δήλωση. Θα ζητήσω. Ναι, ήταν για την επταήμερη. Για τη δημόσια υγεία και ο Μητσοτάκης είπε. Θα με συγχωρέσετε, κύριε Παλωμενάκη. Έκανα εγώ ένα λάθος και μπέρδεψα την επταήμερη λειτουργία με την επταήμερη. Με το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Εν πάση περιπτώσει, θα το ρωτήσω στη συνέχεια στον κύριο Οικονόμου. Η αλήθεια είναι ότι μέσα αντιπαράθεση. Κύριε Μάριον, έτσι να κάνουμε και λίγη πλάκα. Το μόνο το οποίο είπε ο κύριο Τσακαλώτο για την υγεία του είναι ότι όταν πέφτανε έξω οι προβλέψεις. Εντάξει, θα πήγαινε το ταξίδι. Γιατί το Μισιό θα πήγαινε σαν Σαντορίνη μια εβδομάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετά από όλο αυτό το μπέρδεμα, κύριε Παλωμενάκη, για πείτε μας τώρα, αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία, πώς ακούγονται σε εσά? Καταρχήν, να σα πω ότι ούτως ή άλλως και η μία και η άλλη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, από τις πολλές που έχει κάνει τελευταία, παραδόξως, με ή χωρίς εισαγωγικά το παραδόξως. Είναι προβληματικές. Αφού σε αυτή που με ρωτάτε, είναι εξόχως προβληματική με την εξής έννοια, ότι ανοίγει ο δρόμος, αν υιοθετηθεί αυτού του είδους η πολιτική, σε μια κατάσταση πραγμάτων όπου μεγάλες επιχειρήσεις ιατρικού ενδιαφέροντος θα μπορούν να ασκούν καθαρά νοσοκομιακά καθήκοντα με προσωπικό το οποίο θα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό έχω αντιληφθεί τουλάχιστον εγώ. Γενικώς υπάρχει μια. Σκόπιμη, δεν ξέρω, ασάφεια σε πολλές από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτή νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ξεκαθαρισμένη. Πρακτικά λοιπόν έρχεται αυτή η εξαγγελία, να την πούμε, η υπόσχεση, δεν θα την έλεγα υπόσχεση, η απειλή θα την έλεγα, ως συνέχεια μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθήθηκε την πενταετία της κρίσης όσο κυβερνούσαν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τι θέλω να πω. Εκεί υπήρξε, από ό,τι θυμάστε, ένα γενναίο κούρεμα στο προσωπικό. Των δημοσίων νοσοκομείων, μια υποβάθμιση του συστήματος δημόσιας υγείας, μια έλλειψη νοικοκυρέματος που είχε επισορεύσει πάρα πολλά χρέη στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία, ειδικά τα δημόσια. Μια κατάσταση στην οποία κληρονόμησε η δική μας κυβέρνηση και από ό,τι αντιλαμβάνεται καθένας, και οι αριθμοί εδώ δεν κάνουν λάθος, έχει αρχίσει μια διαδικασία, γενναία διαδικασία και ραγδαία θα έλεγα, ανάταξης αυτού του συστήματος με πολύ καλά αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων και των συνθήκων που διαθέτει η χώρα μας. Συνεπώς, εγώ προσωπικά νομίζω και πιστεύω ο απλός Έλληνας, την δήλωση αυτή τη βλέπει σαν μια κεκρόπορτα που να μπορούν τα ιδιωτικά συμφέροντα να εκμεταλλεύονται. Δημόσιο πλούτο ουσιαστικά που είναι υποδομές, εγκαταστάσεις, αλλά και το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων και περαιτέρω υποβάθμισης, μια κεκρόπορτα υποβάθμισης αυτού του δημοσίου συστήματος. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό βρε Κώστα μου, μια που τώρα έφερα σε μια τάξη το συλλογισμό μου. Ο κύριος Ξανθός λέει ότι αυτό είναι οδύ στην ανισότητα αυτό το πρόγραμμα και αυτός ο σχεδιασμός. Από την άλλη, και τώρα μέσω των ελλείψεων που συνεχίζουν να υπάρχουν στα νοσοκομεία, έτσι, μπορεί να προσπαθείτε να επανέλθει μια πιο ανθρώπινη κατάσταση, αλλά τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Δεν ισχύει το να παραπέμπονται ασθενείς, το να κάνουν εξετάσεις. Οριακά θα έλεγα και δεν είναι το κυρίαρχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως στην άλλη, σε πολλά μέρη της Ελλάδας μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Και το σημαντικό είναι ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια αυτό να αντιστραφεί, να σταματήσει να υπάρχει με την εξής έννοια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Χθες στη Βουλή ένας συνάδελφος, ο κ. Σιγκέρογλου συγκεκριμένα, λίγο πριν λήξει η συνεδρίαση, έκανε μια καταγγελία για τα μηχανήματα του Αττικών. Ότι είναι εκτός λειτουργίας σε 2 χρόνια. Θεώρησα καλό να επικοινωνήσω με τον κύριο Πολάκη και μου απάντησε ο άνθρωπος ότι αυτό ίσχυε ήδη από την εποχή που παραλάβαμε την κυβέρνηση, ότι αυτό το μηχάνημα έχει αντικατασταθεί με ένα υπερσύγχρονο. Μου τα εξήγησε, δεν μπορώ τώρα να τα αναπαράξω γιατί δεν τα ξέρω τεχνικά. Θέλω να σας πω ότι αυτό. Και το χαλασμένο τι έγινε? Το χαλασμένο είναι χαλασμένο. Ναι. Αλλά έχει αντικατασταθεί. Δεν θέλω να σας πω ότι καμιά φορά. Δεν είναι end of life. Δεν μπαίνετε σε κάτι εξειδικευμένο. Ακούστε, τι μου είπε ο κύριος Υπουργός. Τέλος ζωής μου είπε ότι αυτό είχε.
εκμετρήσει το ΖΙΝ που λέμε. Mm. Δεν έχει τελειώσει η αποστολή. Τέλος πάντων, παράδειγμα μικρό είναι. Θέλω να σας πω ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια να αναπληρωθούν τα όποια κενά. Έχετε υπόψη σας την μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος που πήρε 13 μηχανήματα κτηνοθεραπείας και τα οποία εγκαταστάθηκαν ήδη σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Αντικαθίστανται με συστηματικότητα. Είναι καλές οι δωρεές εδώ που τα, τα μηχανήματα. Όμως ένα κράτος δεν πρέπει να μπορεί να τα βγάζει πέρα μόνο του. Πρέπει να τα βγάζει πέρα που δίνονται ασθενοφόρα, επιβεβαίωση, μηχανήματα που δεν. Και ξέρετε πώς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Εξοικονομώντας σπατάλες, εξοικονομώντας διαρπαγή του δημόσιου χρήματος από τον τομέα της υγείας και κυρίως εξοικονομώντας σε προσωπικό, σε υπηρεσίες και σε προσωπικό. Να πάμε και σε εσάς.